Καλησπέρα σε όλους, Από σε εδώ με ακόμα ένα podcast. Σήμερα μαζί μας η Γιούλη Ψαράκη, διπλά πιστοποιημένη alcohol-free coach και φυσικά συγγραφέας του βιβλίου ΑΝΕΦ. Ένα βιβλίο όπως καλά μαντέψατε, θα μιλήσουμε για το αλκοόλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιούλη που είσαι μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, θέλω να μοιραστεί μαζί μα ε, λίγο το ταξίδι σου με το αλκοόλ και να μας πει δύο λόγια για εσένα, αν θέλει και πώς ε, κατέληξε στο να γίνει μια επανεξιολόγηση όλου αυτού του μοντέλου με το αλκοόλ και τι σε οδήγησε σε αυτό, mm -hmm. ε, Η σχέση μου με το αλκοόλ πάντα ήταν μια υπέροχη σχέση. Ε, ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο, ε, όπως η σχέση των περισσότερων από εμά. Και επειδή ήμουν έτσι ένα πιο κλειστό παιδί. Ε, και Πάρα πολύ στοχευμένο με στόχου κλπ. Όταν μπήκε το αλκοόλ στη ζωή μου, μου έδωσε μια ελευθερία. Κέρδισε αυτή την ελευθερία. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό, γιατί μπορούσα να κάνω λάθη. Πέναγα πάρα πολύ ωραία, με άνοιγε, με έκανε πιο κοινωνική. Και έτσι, α το πούμε, ήταν σαν να ζω δύο ζωέ. Mm -hmm. Την τυπική Γιούλη αυστηρή με τον εαυτό τη, ε, μέσα στην εβδομάδα, και το Σαββατοκύριακο το party girl, την ξέγενση Γιούλι κλπ. Οπότε αυτό όλο με πήγε κάποια χρόνια τη ζωή μου. Προχωρώντα, μπήκα στον επαγγελματικό στίβο, σε μια πάρα πολύ έντονη πίστα με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό που το αλκοόλ έρεε άφθονο. Ε, και συνεχίστηκε. Δεν είχα μπει ποτέ σε κάποιο προβληματισμό του ότι συμβαίνει κάτι, διότι όλοι γύρω μου πήρανε όσο έπαινα και εγώ, ίσω και περισσότερο από μένα. Οπότε δεν είχα και κάποια side effects αρνητικά για να με βάλουν σε σκέψη. Ναι. Ακριβώ. Θα πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε όταν μετά την εγκυμοσύνη, ε, όπου είχα πάρει πάρα πολλά κιλά δηλαδή στα 30 κιλά είχα σταματήσει να σγίζομαι ε, έκανα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα χάσω και μπήκε στον κόσμο μου πάρα πολύ έντονα η έννοια της δίαιτας ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρω κάτι να κάνω κάποια δίαιτα για να χάσω τα κιλά που δεν μπορούσα να, να φύγω με τίποτα περισσότερες γυναίκες πέραν στο φάσμα Φυσικά της δίαιτας και δεν θα αφισβητούσα ποτέ το να κάνω κάτι για να μειώσω το αλκοόλ αυτό mm. ήταν δεδομένο Έψαχνα λοιπόν πάρα πολλέ δίαιτε που κάπω θα μου επέτρεπαν να πίνω παραπάνω. Ε, γιατί δεν ήμουν ο τύπο που θα ακολουθούσε τη δίαιτα, θα πίνει το ένα ποτήρι κρασί που σου δίνει την εβδομάδα. Δε, δεν, με έφτανε, δεν με ενδιέφερε με τέτοια δίαιτα, θα την χάλαγα στα σίγουρα. Ψάχνοντα λοιπόν το ποια δίαιτα θα μπορούσε να μου επιτρέπει να πίνω παραπάνω χωρί να την χαλάω, ανακάλυψα την κέτο, την διατροφή. Και αυτό όχι γιατί η κοιτογονική διατροφή σου λέει ποιε. Απλά επειδή διατηρεί κάποια πρωτόκολλα με του υδατάνθρακε, θα μπορούσε ενδεχομένω να πιει παραπάνω και να μην πάρει του υδατάνθρακε και να μην χαλάσει. Ισοζύγιο, το ισοζύγιο. Yeah, το ισοζύγιο. Ε, στο μυαλό μου αυτό ήταν ε, ένα θεϊκό πράγμα. Φυσικά, το μυαλό κρατάει μόνο αυτά που θέλει, δεν κρατάει Φίλω, όλα τα υπόλοιπα. υπόλοιπα. Οπότε και με εξυπηρέτησε εκπληκτικά και ξεκίνησε αυτή τη διατροφή. Γιατί επιτέλου είχα βρει μια δίαιτα η οποία μου επέτρεπε να καταναλώνω παραπάνω αλκοόλ. Αυτή λοιπόν η διατροφή ήταν η αρχή που με έβαλε σε όλο αυτό τον καινούριο κόσμο. Mm -hmm. Και ήταν ένα διπλό μάθημα που μου έδωσε. Το πρώτο μάθημα ήταν ότι ε, ξαφνικά άρχισε το αλκοόλ και με. Με, με επηρέαζε πάρα πολύ αρνητικά. Αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να το σηκώσω με τίποτα. Ε, τα hangovers γινόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Ε, Μέθουσα πολύ πιο γρήγορα. Και ενώ η ίδια διατροφή από μόνη τη, επειδή μου πήγαινε πάρα πολύ και όλη αυτή η πηγή ενέργεια που έπαιρνα, που είχα απομονώσει του υδατάνθρακε, με βοηθούσε πάρα πολύ στην καθημερινότητα, ξαφνικά το αλκοόλ ξεπετάχτηκε σαν ένα τεράστιο πρόβλημα, mm. που μέχρι τότε δεν μου φαινόταν ότι ήταν προβληματικό στη ζωή μου. Το δεύτερο μάθημα που μου έδωσε αυτή η διατροφή ήταν ότι βοήθησε το μυαλό μου να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Γιατί εγώ μέχρι τότε πιστεύω ότι δεν γίνεται να μην φας ψωμί. Δεν γίνεται να μην φας μακαρόνια. Δεν standards. γίνεται ναι, ναι, τα standards. Οπότε ξαφνικά είδα ότι γίνεται και όχι μόνο γίνεται, είναι και τέλεια. Γιατί έχει μια φοβερή ενέργεια, έχει μια φοβερή ευεξία, δεν έχει λιγούρε που πάντα έπασχα από πάρα πολλέ λιγούρε. Οπότε ήταν αυτά τα δύο μαζί και μου δώσαν ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ότι μπορώ να προκαλέσω το μυαλό μου για κάτι διαφορετικό και ταυτόχρονα να δω ξεκάθαρα ότι το αλκοόλ με ενοχλεί σίγουρα στον οργανισμό. Προσπάθησα λοιπόν να το περιορίσω. Με πάρα πολλέ προσπάθειε. Ξεκίνησα δηλαδή τουλάχιστον δύο χρόνια πριν πάρω την τελική απόφαση να δίνω πάρα πολλέ υποσχέσει, να προσπαθώ να το μειώσω και να μετακαταφέρνω, ε, να το σκέφτομαι όλο και περισσότερο. Είχε αρχίσει δηλαδή η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και από εκεί που το αλκοόλ για μένα ήταν 80% διασκέδαση και 20% hangover ή παρενέργεια στα λοιπά, ξαφνικά ήταν 20% διασκέδαση και 80% hangover. Όλα, ναι. Και ενώ το πρόβλημα ήταν εμφανές και έκανα κάθε προσπάθεια για να το αντιμετωπίσω, έβλεπα ότι έκανα σε κάθε προσπάθεια. Με αποτέλεσμα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου, να ξυπνήσουν όλε αυτέ οι τύψει, οι ενοχέ του, γιατί το έκανε πάλι. Μα δεν είπαμε ότι δεν θα το κάνει, δεν είπαμε ότι θα πα στο γυμναστήριο, δεν μπορούσα να πα στο γυμναστήριο. Και ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό ο φαύλο κύκλο του αυτομαστιγώματο. Γιατί αναιρούμε κάποια πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε. Ακριβώς, συνεχώς. ακριβώς. Και τρία χρόνια περίπου πριν, με θυμάμαι που καθόμουν στο μπαλκόνι αφού είχα φάει και κράταγα ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι. Με χάλια διάθεση λόγω και των ορμονών. Τότε ε. δεν ήξερα βέβαια γιατί μου συνέβαινε όλο αυτό, ούτε γιατί η γειτογονική με πείραζε τόσο πολύ με το αλκοόλ, ούτε δεν ήξερα. Τη φυσιολογία τη, και, τι είπε, και τη βιοχημία. Τη... Που πήγεσαι, ο ναι. Ήμουν γεμάτη απορίε και γεμάτη τύψει και ενοχέ για όλο αυτό που μου συνέβαινε διαρκώ. Και κρατούσα αυτό το ποτήρι στο χέρι μου και λέω: Κάτσε, ποια είσαι χωρίς αυτό το ποτήρι κρέστος στο χέρι. Τι συμβαίνει. Γιατί δεν τα αφήνει λίγο στην άκρη να δεις. Αφού το βλέπεις ότι κάνεις τόση προσπάθεια για να το περιορίσεις και οι προσπάθειες οι περισσότερες είναι άκαρπες. Μήπως να το αφήσεις στην άκρη για να δούμε τι συμβαίνει. Και από εκείνο που ξεκινάει στην ουσία ένα και, νέο μονοπάτι. Και από τότε δεν έχω ξαναπιεί ποτέ. Αυτό είναι φανταστικό. Και πόσα χρόνια είναι τώρα αυτό. Είναι πάνω από τρία χρόνια. Πάνω από τρία χρόνια. Και αξίζει εδώ να αναφέρουμε για όσου δεν γνωρίζουν ότι το αλκοόλ σταματάει τη γλυκονεογένεση. Πράγμα που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα που το πίνουμε δεν θα ανέβει το σάκαρό μα. Όμω την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή θα πάθουμε υπογλυκεμία και θα πεινάσουμε αργότερα, επόμενη μέρα το πρωί θα έχουμε υψηλότερο σάκαρο. Οπότε βλέπουμε ότι αλλάζει αυτή η φυσιολογία και αυτό που είπαμε το από πίσω, πίσω από την κουρτίνα. Τι ακριβώ συμβαίνει είναι ότι και η διατροφή την οποία ακολουθούμε, όπω μια και το τα ανθράκωνα, αν θέλει, ε, έρχεται η μέθη πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με πριν mm -hmm. και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Οπότε με το πρώτο-δεύτερο ποτήρι, ιδιαίτερα και, και το αλκοόλ το ανάλογο το οποίο πίνουμε, μπορεί να αλλάξει ε, αρκετά πράγματα. Θέλουμε θέλω όμω να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε και λίγο και το φάσμα αυτού του εθισμού το οποίο ε, κατακλεί αρκετό κόσμο καθώς έχει πάρα πολλές πτυχές δηλαδή ένας εθισμός είναι εντάξει σίγουρα κάποιος να θέλει καθημερινά τη χρήση του αλκοόλ αλλά τι γίνεται πέρα από αυτό το κομμάτι και με άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι φίλοι Έλα, μπορεί να πιει ένα αλκοόλ, δεν θα αλλάξει και τίποτα στην yeah. καθημερινότητά σου και το ένα αποτύπωμα να γίνει δύο-τρία και να αλλάξει η καθημερινότητα όμω αυτού του ανθρώπου. Ναι. Ε, το αλκοόλ ξεκινάει σαν μια συνήθεια. Άξι, ξεκινάμε όλοι να πίνουμε και το κάνουν όλοι γιατί είναι δεδομένο, γιατί είναι κανονικοποιημένο, γιατί είναι το ποτό των μεγάλων για πάρα πολλούς λόγους. Ε, σαφώς το αλκοόλ είναι ένα ψυχοδραστικό ναρκωτικό, είναι απόλυτα θυστικό για το ανθρώπινο είδος, για κάθε άνθρωπο, όχι για κάποιους, για όλους. Ε, οπότε ένα λόγος το πόσο πολύ το παναλαμβάνουμε ή που το εντάσσουμε μπορεί να μα οδηγήσει σε διαφορετικά μονοπάτια τον καθένα. Η επανάληψη είναι αυτή που ισχυροποιεί μέσα μας την χρήση του αλκοόλ και αυτό γιατί το συνδέει ο εγκέφαλό μας με διάφορες καταστάσεις οπότε από εκεί που ξαφνικά ξεκινάει σαν συνήθεια αρχίζει και καλύπτει ανάγκες ε, μαθαίνουμε να το καταναλώνουμε με τους φίλους μας οπότε νιώθουμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος που μας κρατάει κοντά τους ε, το πίνουμε σε κάποιες βραδιές ε, Πάλι με φίλου όταν βγαίνουμε και νομίζουμε ότι είναι το αλκοόλ αυτό που θα μα αναβαθμίσει τη βραδιά. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να έχουν πάει στο καλύτερο εστιατόριο και αν δεν ανοίξουν ένα καλό μπουκάλι κρασί να πιούνε, δεν υπάρχει το καλό εστιατόριο. Δεν υπάρχει αυτή η βραδιά. Mm -hmm. Είναι μηδενική. Πα να δει ένα υπέροχο Ιωβασίλεμα και αν το, δεν το συνδυάσει με ένα σαντάουνερ, δεν υπάρχει yeah, καν ο ναι. Οπότε του δίνουμε ρόλου. Mm -hmm. Με την πάροδο του χρόνου, λοιπόν, συνδέουμε, συνδέεται το κατώτερο μέρος, μέρος του κεφάλου μας με όλη αυτή την άμεση ανταμοιβή. Και αυτό είναι αυτό που αρέσει πάρα πολύ στον κατώτερο κεφαλό μας. Θέλει να μην χαλάμε ενέργεια, θέλει να παίρνει άμεσα την επιβράβευσή του και να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Το αλκοόλ το κάνει αυτό. Γιατί χωρί να, καταλαβα... Χωρίς να κάνει κανένα κόπο, δηλαδή απλά ρίχνει ένα ζουμί σε ένα ποτήρι, ξαφνικά παίρνει ένα boost πάρα πολύ μεγάλων ορμονών ευεξία, εφορία και ευτυχία, χωρί κανένα κόπο. Άρα δεν καταναλώνει καθόλου ενέργεια και χαίρεσαι πάρα πολύ με αυτό που κάνει. Είσαι στην πρώτη θέση. Νιώθοντα τρομακτική επιβράβευση mm -hmm. από το spike τη ντοπαμένη που παίρνει. Οπότε είναι τεράστια η ανταμοιβή που νιώθει mm -hmm. ο εγκέφαλο από όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα αυτό που θα σου κάνει είναι θα σου ξαναζητήσει. Βέβαια. Θα σου ξαναζητήσει με την πρώτη ευκαιρία, γιατί αυτό θέλει. Θέλει να σε κρατάει ευτυχισμένο. Θέλει χωρί να καταναλώνει να... Να εσύ μεγάλη ενέργεια, χωρί να χάνει ενέργεια, να είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Δεν τον νοιάζει το μετά. Δεν τον αφορά τι γίνεται μετά. Γιατί ασχολείται μόνο με τη στιγμή η ικανοποίηση. Οπότε έτσι, σιγά σιγά χτίζεται ο εθισμό. Mm -hmm. Και μα είναι απαραίτητο σε πάρα πολλέ στιγμέ. Αναλόγω με το τι συνδέ... το συνδέει ο καθένα. Συνήθω είναι οκτώ οι ρόλοι που δίνουμε στο αλκοόλ. Yeah, Είπα, ο ένα είναι ο αναβαθμιστή. Δηλαδή, οι τρει ρόλοι είναι κυρίω κοινωνικοί. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι ο αναβαθμιστή που ανεβάζει τη βραδιά. Ε, είναι ο συνδετικό κρίκο που νομίζουμε ότι οι φίλοι μα μας κάνουν παρέα και όλοι μαζί περνάμε καλά και πίνουμε. Πολλέ φορέ νιώθουμε ότι αν σταματήσουμε να πίνουμε, πώ θα μπω στην παρέα, πώ θα με κάνουν παρέα οι φίλοι μου. Πολύ σημαντικό. Πώ θα συνδεθώ ξανά μαζί του χωρί αυτό. Και εκεί είναι το πιο βαθύ συστατικό που μπαίνει που είναι η μάσκα που μας δίνει φοράμε μια μάσκα το εξωστρεφή, του μάγκα της ωραίας, της μοιραία, mm -hmm. που ενώ ας πούμε μπορεί να έχουμε ένα κοινωνικό άγχος έρχεται και επειδή κατεβάζει το άγχος φοράμε τη μάσκα, συνδεόμαστε με τους φίλους μας και ανεβαίνει η βραδιά μας οπότε και τα τρία αυτά μαζί <σχει> έρχονται και δουλεύουν πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο που λέμε οι άλλη ρόλοι είναι πιο προσωπική. Έχουν να κάνουν με, το, με την κόποση που νιώθουμε και το βραβείο που δίνουμε στον εαυτό μα στο τέλο τη ημέρα. Mm -hmm. Το όριο αυτό που βάζουμε λειτουργεί σαν όριο ότι εδώ τελειώνουν όλα. Ό,τι μου κάνατε σήμερα, εγώ βάζω το όριο και θα βάλω ένα ποτήρι κρασί να χαλαρώσω. Οπότε λειτουργεί σαν όριο. Ε, το άλλο είναι ότι λειτουργεί σαν φυγή. Πολλέ φορέ μα βαραίνουν πάρα πολλά πράγματα και θέλουμε να σβήσουμε το μυαλό μα και να τα ξεχάσουμε όλα. Οπότε εκεί λειτουργεί σαν φυγή. Ο άλλος ρόλος ε, είναι ε, το επαναστάτη. Συνήθω αυτό το ρόλο το παρατηρούμε περισσότερο σε αυτού που δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα και έρχεται η Παρασκευή το βράδυ και λέει: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ αύριο δεν έχω δουλειά. Θα τα δώσω όλα. Ό,τι και να μου λέτε, εσεί δεν ακούω τίποτα. Εγώ θα περάσω όπω θέλω εγώ. Και βγαίνει ο Επαναστάτη. Οπότε λειτουργεί με το ρόλο του Επαναστάτη. Και υπάρχουν άλλοι δύο ρόλοι που είναι έτσι πιο εσωτερικοί, που τον συναντάμε περισσότερου ανθρώπου πιο μεγάλη ηλικία, που είναι ο ένα είναι ο φίλο, mm -hmm. ε, που ε, καλύπτει ένα κομμάτι τη μοναξιά. Θα κάτσω μόνο μου στο σπίτι, χωρί να κάνω τίποτα, να ανοίξω ένα για παρέα. Να μην είμαι μόνο μου, θα πιω το κρασάκι μου. Και ε, το φάρμακο. Το αλκοόλ είναι ένα αναισθητικό. Αναισθητοποιεί τις αισθήσει και άρα και τον πόνο. Ηταν ένα αναισθητικό παλιότερα χρησιμοποιείται στην ιατρική. Αλλά επειδή ε, είδανε πόσο τοξικό είναι, ναι, το αποσύρανε. Ναι. Οπότε σε πάρα πολλού ανθρώπου που έχουν πολλού έντονου σωματικού πόνου, λειτουργεί αναλυτικά το αλκοόλ. Και δεν μπορούν, α πούμε, ούτε να κοιμηθούν το βράδυ χωρί αυτό, ούτε να το απόγευμα που πέφτουν και οι άμυνε του οργανισμού. Καπραίνει, βέβαια. Ναι, ναι. 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 Οπότε είναι ο ρόλο του φαρμάκου. Mm -hmm. Τι είναι η βαθύτερη αιτία που το αλκοόλ γίνεται στην ουσία ένας εθισμός γιατί πάβει να λειτουργεί σαν ένα κοινωνικό, συγγνώμη, ένα κοινωνικό αξεσουάρ εντάξει, και αρχίζει και καλύπτει περισσότερες ανάγκες και στην ουσία αυτό που βάζουμε μέσα στο ποτήρι μας και πίνουμε δεν είναι μόνο ένα ρόφημα αλλά πίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ένα ρόφημα και όταν βάζουμε μέσα στο ποτήρι μας το άγχο μα, τη φιλία μα, τη συνολική μα κοινωνική διάθεση, τον πόνο μα, την ένταση τη ημέρα μα, δεν παίρνουμε μόνο ένα ποτήρι κρασί. Δίνουμε πολύ περισσότερα. Σαφώ. Γι' αυτό και είναι πολύ. Ακούω πολλέ φορέ, Μα εγώ δεν μπορώ να πιω ένα ποτήρι. Γιατί δεν μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται σε μένα μου λένε, Μα θέλω να πίνω κι εγώ ένα ποτήρι κρασί σαν όλοι οι άλλοι. Γιατί ο κάθε ένα. Το ίδιο σημαίνει και με τη διατροφή. <laughs> δεν μπορώ να έχω ένα ποτήρι αλκοόλ. <laughs> ναι. Ε... Ο κάθε άνθρωπο δεν πίνει ένα ποτήρι κρασί. Αυτό είναι. Πίνει πολύ περισσότερα mm -hmm. από το ποτήρι κρασί. Οπότε εκεί είναι που ξεκινάει. Το έναυσμα, Ναι. Πράβει. Το έναυσμα. Ε, Μίλησε λίγο για νευροδιαβιβαστέ, μιλήσαμε σε ροτονίνη, εντοπαμίνη ε, λοιπά. Επειδή αυτά κρίνονται συνήθω όλα στο έντερο. Και το αλκοόλ είπαμε ότι είναι ένα φάρμακο, ιδιαίτερα αν έχει μια πληγή. Ιδιαίτερα. Στου παλιού καιρού, θα χρησιμοποιούσε το αλκοόλ πολύ γρήγορα για να εξουδετερώσει τα πάντα. Όμω, αυτά εξουδετερώνουν και στο έντερό μα τα πάντα. Mm -hmm. Και το έντερο είναι η άμυνα του οργανισμού, είναι πάρα πολλά πράγματα. Mm -hmm. Εκεί πέρα, πώ βλέπουμε ότι το, το αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει και σε σύγχρονε ασθένειε. Mm -hmm. Και βλέπουμε ότι και κάποια ποσοστά, τα οποία είδα και από δικό σου post, ότι τρει φορέ την εβδομάδα ανεβάζει 15% τον καρκίνο του μαστού και δύο κρασιά την ημέρα, 50% ανεβάζουμε. Mm. Ναι, ε, το αλκοόλ είναι κάτι πάρα πολύ τοξικό. Mm -hmm. ε, και έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο την πορεία του, όταν μπαίνει μέσα μας, δηλαδή τι μας κάνει, για να καταλάβουμε ακριβώς τη λειτουργία. Μπαίνει λοιπόν ε, από το στόμα, περνάει από τον ισοφάγο, καταλήγει στο στομάχι και μέσα σε 10 λεπτά περίπου βρίσκεται στον εγκέφαλο. Η τοξίνη αυτή, λοιπόν, επηρεάζει πάρα πολύ το, όλους τους νευροδιευβαστές του εγκεφάλου, όλα δηλαδή τα μηνύματα που δεχόμαστε από το μυαλό μας για το πώς νιώθουμε. Mm -hmm. ε, το πρώτο πράγμα που ενεργοποιεί είναι το γκάμπα, που είναι ο νευροδιευβαστής χαλάρωσης. Γι' αυτό και χαλαρώνουμε Νιώθουμε κατευθείαν αυτό το... Ε, το ριλί, το ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν μετά, και, αυτό έχει, και γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον το αλκοόλ σαν ναρκωτικό, γιατί είναι και καταπραγητικό αλλά και διεγερτικό ταυτόχρονα. Ξυπνάει την τοπαμίνη. μας προκαλεί δηλαδή ένα πολύ έντονο αίσθημα ευεξία, εφορία και δύναμη, δίνοντά μα ένα κίνητρο να το επαναλαμβάνουμε και να το ξαναεπαναλαμβάνουμε. Να το, το διαρκώ αυτό το πράγμα. Οπότε, έχουμε τη χαλάρωση, έχουμε την έντονη διάθεση, την εφορία, παράλληλα ξυπνάει και η σερωτονίνη, άρα είμαστε σε πολύ καλή διάθεση και με πλήρη ευτυχία και ακολουθούν οι ενδορφίνες, πέφτουν οι αντιστάσεις, οπότε είμαστε και πιο ελεύθεροι να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Και όλο αυτό μας δίνει όλη αυτή τη, τη, διάθεση, γιατί το αλκοόλ αυτό που κάνει στην ουσία είναι ένας μετατροπέας συναισθήματος. Δεν θα το καταναλώναμε αν ήταν απλά ένα ρόφημα σε τέτοιο εύρος. Μα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε. Γιατί μα κάνει και νιώθουμε πιο δυνατοί, ενώ ταυτόχρονα μα μας κάνει να νιώθουμε και πιο ωραία. Αυτό όσο βρίσκεται μέσα μα, όσο είναι υψηλά η περιεκτικότητά του στο αίμα μα. Και όσο φεύγει, τότε επειδή ο οργανισμό και ο εγκέφαλο είναι μια εκπληκτική μηχανή που σου λέει. Όχι, τι έχει γίνει εδώ. Δεχόμαστε επίθεση. Έχουν ανέβει όλα αυτά στο Θεό. Πρέπει να τα κατεβάσουμε. Πρέπει να φέρουμε τον εαυτό και τον οργανισμό σε ισορροπία. Γιατί δεν έχει μάθει ο άνθρωπο να είναι σε διαταραχή, αρχίζει και κρίνει τις αντίθετες ορμόνες ορμόνες στρες και διαγερτικές ξυπνάει το γλουταμινικό και εκεί πέρα είναι εκεί στα 20 λεπτά γιατί όλη αυτή η πολύ έντονη εφορία κρατάει 20 λεπτά που αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση που είναι εκεί που αισθάνεσαι και λες δεν θα παραγγείλω ένα δεύτερο ποτάκι έχει αρχίσει αυτό το το, αίσθημα, το άβολο συνέστημα που ξυπνάει το κομμάτι του στρες γιατί αρχίζεις και μπαίνει σε στερετικό σύνδρομο και συνήθω παραγγέλνεις ένα δεύτερο ποτάκι για να ξανανεύει. Μόνο που όσο και να ξαναπιεί, δεν μπορεί να ξαναφτάσει ποτέ αυτό το πρώτο πικ με αποτέλεσμα να ανεβάζει διαρκώ τι ορμόνε στρε, γιατί ο οργανισμό έχει μπει σε, σε φάση εξισορρόπηση. Δεν γίνεται δηλαδή να φτάσει το πρώτο το σημείο πρώτο που, είναι, που δεν έχει καμία φάση στρες μέσα. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα οδηγεί στην, στα, ε, στα άκρα τα δύναμα, ε, στο να μην νιώθω αυτή την ωραία διάθεση, στο να αρχίσει να αλλάζει το συνέστημά μου και να νιώθω κάποιες φορές πιο επιθετικός, κάποιες φορές που βλέπουμε ανθρώπους που κλαίνε γιατί έχει ξεκινήσει και έδερνα και χτυπάει και αναλόγως πού θα σε βρει, κάποιες φορές θα κάνει πιο επιθετικό, κάποιες φορές θα κάνει πιο συναισθηματικό. Και αυτό όλο συμβαίνει στο κεφάλι μας. Γιατί το σώμα μας επίσης ζει το δικό του έργο όταν μπαίνει μια τόσο ισχυρή τοξίνη μέσα. Όπως είπες, πηγαίνει κατευθείαν στο σηκώτη και δεν το σκότι σταματάει την παραγωγή γλυκόζης. Mm -hmm. Που σημαίνει ότι σταματάει και τις καύσεις και το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι πώ μπορεί να βγάλει αυτή τη τοξίνη από μέσα από τον άνθρωπο, διότι είναι τόσο κακή που πρέπει οπωσδήποτε να, βγάλει, να τη βγάλει από τον οργανισμό. Μην παράγοντα λοιπόν γλυκόζι το σηκώτη, το, ο εγκέφαλο που λειτουργεί σαν βασική πηγή ενέργειας με τη γλυκόζη, αρχίζει και ασφικτιά δεν μπορεί καθόλου να έχει τροφή για να μπορέσει να σε κρατήσει. Και γι' αυτό παρατηρούμε ε, ότι υπάρχει μια έντονη ε, νευρογλυκοπαινία κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης αλκοόλ και στην ουσία ο χρήστη βιώνει τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας. Γιατί δεν υπάρχει τροφή για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος πεινάει εκείνη την ώρα και αρχίζει και τα βλέπεις διπλά αρχίζεις και βλέπεις το σαρδάμ, αρχίζεις και έχεις ναυτίες, ζαλάδα, που είναι όλα τα συμπτώματα της ε, έλλειψης γλυκόζης από τον οργανισμό. Τη στιγμή που θα λέγαμε ότι καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι αρχίζει και ζαλίζεται, είναι η στιγμή της δηλητηρίασης. Είναι η στιγμή που ο εγκέφαλος πλέον δεν παίρνει πια γλυκόζη από το σηκώτι, γιατί το σικότι έχει έρθει σε κορεσμό δεν μπορεί να μεταβολήσει άλλο αλκοόλ. Στην ουσία, δηλαδή, αυτό το τόσο ωραίο συνέστημα που θέλουν όλοι όσοι πίνουν να νιώσουν αυτό το. το να είναι τύψη, να είναι έτσι κάπω ζαλισμένοι κτλ. είναι το πρώτο σημάδι που σου λέει το σώμα δηλητηριάστηκα. Συμπτωματολογία που υπάρχει. Η μέθη είναι συνόρμο της δηλητηρίαση. Ε. Σημαίνει ότι το σηκώτη πλέον δεν μπορεί να μεταβολήσει άλλο αλκοόλ, δεν παράγει γλυκόζη και άρα ο εγκέφαλο συρρυκνώνεται. Γιατί και ένα ποτήρι κρασί πλέον έχει αποδεχθεί ότι το συρρυκνώνει τον εγκέφαλο. Γιατί αφιθατώνεται. Γιατί δεν έχει πηγή ενέργεια, δεν έχει γλυκόζη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι σαν να παίρνουμε ένα ψάρι από την θάλασσα, να το βγάζουμε, το βλέπουμε να σπαρταράει, να μην μπορεί να ανασάνει. Το... Όσο πίνουμε δηλαδή, δεν ανασάνει καθόλου ο εγκέφαλο το πετάμε yeah. μέσα στη θάλασσα, πίνουμε ένα νεράκι, τρώμε ένα σνακάκι. Κάτι γίνεται. Το ξαναβγάζουμε. Σπινάκι. Το ξαναβγάζουμε το ψάρι από τη θάλασσα, yeah. πεθαίνει, πάπ, το ξαναρίγουμε μέσα στη θάλασσα. Οπότε ο εγκέφαλό μα βιώνει mm -hmm. ακριβώ αυτή την κατάσταση κάθε φορά που καταναλώνουμε ένα αλκοολούχο ρόφημα. Πολύ ωραίο ο παρομοιασμό, θα έλεγα. Ε, θέλω να σταθούμε λίγο και στο πώ επηρεάζει, ιδιαίτερα επειδή αρκετέ γυναίκε μα βλέπουν, ε, και θέλω να μιλήσουμε και για το wine mommy και για διάφορα mm. τέτοια πραγματάκια. Ε, πώ επηρεάζει τι γυναίκε πολύ περισσότερο από του άντρε ο μεταβολισμό αλκοόλ, mm -hmm. λόγω τη διάπλασή του, φυσικά. Mm -hmm. Και ξαναερχόμαστε στη φυσιολογία φυσικά. Ναι. Ε... Δυστυχώ είναι άνηση αυτή η, η κατάσταση ανάμεσα στη γυναίκα και στον άντρα. Το γυναικείο σώμα δεν μπορεί να μεταβολήσει αλκοόλ όπω το μεταβολίζει ε, το ανδρικό σώμα. Και αυτό γιατί έχει πολύ περισσότερο λίπο και πολύ λιγότερο νερό. Το αλκοόλ διαλύεται, μεταβολίζεται με το νερό, διασπάται με το νερό. Οπότε η γυναίκα επειδή έχει έλλειψη και έχει περισσότερο λίπος μένει μέσα τη πολύ περισσότερη ώρα ε, το οπότε κάνει μεγαλύτερη ε, ζημιά ε, στα όργανα και προκαλεί και, το, και ο, οξυδοτικό στρες γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην παραγωγή ελεύθερων ριζών που είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τον καρκίνο του μαστού ε, που είπες και πριν. Επίσης, ε, η γυναίκα έχει ένα ένζυμο την αλκοολική που δεν είναι όσο ε, υψηλή Απαιτείτε. Ναι, σε σχέση με το ανδρικό σώμα. Οπότε πάλι αργεί να μεταβολήσει το αλκοόλ σε σχέση με το ανδρικό σώμα. Άρα πάλι μένει μέσα τη περισσότερη ώρα. Οπότε επειδή μένει πολύ περισσότερη ώρα μέσα το αλκοόλ, προκαλεί περισσότερε βλάβε στο γενικείο σώμα, γιατί δεν είναι έτοιμο το γενικείο σώμα να υποδεχθεί τόση μεγάλη τοξίνη. Ε, εμ, επηρεάζει πάρα πολύ τις ορμόνες της αυξάνει πάρα πολύ τα εστρογόνα το αλκοόλ και γι' αυτό και παρατηρείται ο καρκίνο επίση του μαστού. Γιατί τα αυξημένα στρογόνα ε, οδηγούν σε, σε καρκινογενέσει και είναι ο, από του βασικού στόχου. Αυτή τη στιγμή ε, παγκόσμια συζητάνε ότι ο ένα στου πέντε καρκίνου του μαστού οφείλεται στο αλκοόλ. Mm -hmm. Και ήδη κράτη όπω η Αυστραλία, α πούμε, ζητάει ο ιατρικό κόσμο να γίνει μια ιδιαίτερη καμπάνια και ευαισθητοποίηση ω προ αυτό το κομμάτι. Mm. Γιατί είναι, οι περισσότερε γυναίκε δεν γνωρίζουν ότι το αλκοόλ είναι από τι βασικέ αιτίε. Σαφώ. Και γνωρίζουμε ότι και, ιδιαίτερα επειδή οι γυναίκε έχουν και περισσότερο λίπο, αλλά γενικά το λίπο και τα ιστρογόνα παράγονται από το λιπόδι ιστό. Οπότε τα, και δεν έχουμε και καλή προγεστερόνη πολλά πράγματα για να ανταγωνιστούν τα ιστρογόνα, Οπότε βλέπουμε αυτέ τι διαταραχέ. Και δεν είναι τυχαίο και οι γυναίκε που έχουν καρκίνο του μαστού μπαίνουν σε τεχνητή εμινόπαυση για να ρίξουν τα, τα ιστρογόνα. Ε, θέλω να μπούμε και στο φάσμα που θέλω να καλύψουμε και το gray area drinker, λίγο mm. το, την κρίζα ζώνη ας την αποκαλέσουμε, να μας δώσει λίγο τα φώτα σου και εκεί, περί πρόκειται mm. και πώς μπορούν οι περισσότεροι που μας βλέπουν να βοηθηθούν αν βρίσκονται σε αυτό το φάσμα. Ναι, οι gray area drinkers είναι ένα όρο που έχει προκύψει τα τελευταία 10 χρόνια θα λέγαμε mm. και αυτό γιατί έχει αυξηθεί και πάρα πολύ κατανάλωση του αλκοόλ γενικότερα ε, γενικά στην κοινο η κοινωνία. Ε, στην κοινωνία ε, χωρίζουμε τους πότε σε δύο βασικές κατηγορίες. Στους αλκοολικούς, σε αυτούς που έχουν πρόβλημα δηλαδή. Ε, τι σημαίνει έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Σημαίνει ότι χρειάζομαι το αλκοόλ για να λειτουργήσω, πρέπει να σηκωθώ το πρωί και να πιω αλκοόλ. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας αυτή την εικόνα του ε, πολύ προχωρημένου αλκοολικού που δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι πλήρω εξαρτημένος και έχει σωματική εξάρτηση. Okay. Και οπωσδήποτε λοιπόν για να λειτουργήσει χρειάζεται να πιει και σε όλους τους υπόλοιπους. Μόνο που μέσα σε όλους αυτούς τους υπόλοιπους υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ε, ανθρώπων που καταναλώνουν αλκοόλ πολύ παραπάνω από τα ενδεδειγμένα όρια. Ε, σαφώς επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής τους, σαφώς ανησυχούν με το πόσο πίνουν, αλλά επειδή δεν ανήκουν στην κατηγορία του αλκοολικού, γιατί είναι πλήρω λειτουργικοί, σηκώνουν το πρωί πηγαίνουν στη δουλειά του, δεν έχουν χάσει το σπίτι του, τα παιδιά του. Δεν έχουν επιπτώσει. Ναι. Ε, Πάει να πει ότι δεν έχουν και πρόβλημα. Mm -hmm. Θα λέγαμε ότι η διαταραχή η χρήση αλκοόλ, ε, αν πούμε ότι ε, πιάνει μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, και στο 10 είναι ο αλκοολικός και στο 1 είναι ένα περιστασιακό πότης που πίνει: Μια τόσο μια σαμπάνια σε. Το... τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κτλ. Mm -hmm. ή κάποιε φορές... <ε υπάρχει η γκρίζα αυτή η ζώνη κατανάλωση που αφορά όσου πίνουν ανάμεσα στο 4 και στο 7. Και είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, Είναι του όλα ή του τίποτα. Δηλαδή, μπορούν να μην πιούνε τίποτα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και την Παρασκευή να πιούνε όταν δεν έχουν πιει τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Οπότε έχει. Εμένα μου φαίνεται και σαν τα υπερφαγικά πολλέ φορέ που βλέπουμε στη διατροφή, γιατί μου θυμίζει αυτό που αναλύει αρκετά. Το ίδιο θέμα με τον υδατάνθρακα, ιδιαίτερα όσοι δουλεύουν και συνάδελφοι αρκετοί τα πρωτόκολλα χαμηλών ανθράκων. Mm -hmm. Βλέπουμε ότι θα μπουν σε μια σειρά, αρκετοί να μην καταναλώσουν υδατάνθρακα, αλλά θα υπάρξει μια μέρα που θα καταναλώσουν τα πάντα. Δηλαδή, έρχεται και συσχετίζονται αυτά τα πράγματα και αρκετό κόσμο ο οποίο ίσω να είναι σε αυτή την gray area, ίσω να κάνει το ίδιο πράγμα και με τη διατροφή παράλληλα. Παρατηρείτε αυτό. Γιατί είναι το, αυτό που λέγαμε πριν, ο ρόλο του επαναστάτη. Mm -hmm. Το ότι κρατιέμαι και πρέπει να δώσω ένα release. στον αυτό μου το επιτρέψω δεν με νοιάζει τίποτα τώρα, θα τα δώσω όλα. Οπότε, ε, μίλησε μα λίγο και ε, για το τρανκορέξια. Πώ συνδυάζεται και πώ κάποιο θα κόψει από την τροφή την οποία καταναλώνει που το σώμα του χρειάζεται για να μπορέσει να χωρέσει mm -hmm. και το αλκοόλ μέσα σε όλο αυτό. Ε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των grey area drinkers, των τρανκορεξία, γιατί το παρατηρούμε πάρα πολύ στις γυναίκες ε, που ε, κάνουν τη διατροφή και προσέχουν πάρα πολύ τις θερμίδες mm. οπότε δεν θέλουν να πάρουν θερμίδε, γιατί το αλκοόλ είναι πάρα πολύ θερμιδογόνο και άρα επιλέγουν να καταναλώσουν τις θερμίδες της ημέρας πίνοντας Μόνο που ε, το αλκοόλ είναι. οι θερμίδε που μα δίνουν είναι κενέ. Δεν, δεν υπάρχει καμία θεραπευτική αξία. Που σημαίνει ότι το σώμα πεινάει και παθαίνει όλα αυτά που είπαμε πριν. Το ψάρι. Στον νερό και έξω. <laughs> <Και> έξω. <laughs> Ακριβώ. Γιατί αν δεν το δώσει ε, την κατάλληλη πηγή ενέργεια, ε, θα έρθει και θα. Θα σου δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό μετά το hangover την επόμενη μέρα είναι πολύ πιο mm -hmm. δυνατό από ότι αν είχαμε δώσει μια κατάλληλη ενέργεια στον οργανισμό μα. Και βλέπουμε ότι πολλέ φορέ δεν ενδιαφέρει το κόσμο τι πηγή ενέργεια θα βάλει μέσα του. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Μπορεί να κάνουν χιλιόμετρα για να πάνε ένα, το αυτοκίνητό του σε ένα βενζινάδικο καλό, για να μην βάλουν μέσα το αυτοκίνητο ε, βενζίνη που θα χαλάσει τον κινητήρα και μέσα του βάζουν. Το χειρότερο καύσιμο. Το χειρότερο καύσιμο. Ναι. Το βλέπω γιατί έχουμε και δει απορροφήσει βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων γενικά με το, με το αλκοόλ και το γνωρίζουμε και γι' αυτό ίσω τι επόμενε μέρε να μην αισθανόμαστε και πάρα πολύ καλά και να έχουμε και αρκετέ ελλείψει σε, σε, βάθος βάθο χρόνου. Το οποίο ιδιαίτερα πάλι στι γυναίκε που ιδιαίτερα του ενδιαφέρει για ε, 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 ίσω σε μεγαλύτερο ποσοστό το αδυνάτισμα, το να χάσουμε αυτό που είπε και στην αρχή. δίαιτα. δίαιτα για ποιο λόγο εγώ δεν μπορώ να, να έχω ένα ποτήρι αλκοόλ και τα λοιπά, το οποίο όμως από ό,τι βλέπουμε συντελεί στο να έχουμε αφυδάτωση, φλεγμονές mm -hmm. και πάρα, άλλα, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ε, πες μου λίγο και από τη δική σου εμπειρία, πώς ε, κάποια γυναίκα μπορεί σιγά σταδιακά να αλλάξει όλη αυτή την... αυτό το σκεπτικό, γιατί πραγματικά όλα ξεκινάνε από τον εγκέφαλο και το πώς σκεφτόμαστε και θέλουμε να το αλλάξουμε. Mm -hmm. Ε, θα πρέπει να, να αρχίσει σιγά σιγά πραγματικά να, νιώ, να, να, νιώθει το σώμα της από μέσα προς τα έξω. Γιατί πολλές φορές ειδικά οι γυναίκες επικεντρώνονται μόνο στο φαίνεστε, στο πώς φαίνεται το σώμα. Ε, να είναι αδύνατο το σώμα, ε, να, φαίνεται, να μην είναι άρα να κάνω μπότοξ. Δηλαδή ασχολούμαι συνέχεια με την επιφάνεια του σώματός μου, ενώ στην ουσία αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας. Όταν αρχίζουμε λοιπόν και βάζουμε μέσα μας τροφές, οι οποίες μας κάνουν και νιώθουμε πολύ καλύτερα και άρα μας κάνουν και φαινόμαστε πολύ καλύτερα, θρέφουν το δέρμα μας και να και να σωστά το κολαγόνο και όλο το σώμα από μέσα προς τα έξω, φτιάχνει και διάθεση και όλα αυτό έρχεται και ακτινοβολή. Πρέπει λοιπόν η γυναίκα να αρχίσει να νιώθει περισσότερο το σώμα της και όχι να κοιτάει το σώμα τη. Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε το, το σώμα μα, τότε αυτό έρχεται πάρα πολύ ωραία και μα οδηγεί, αρκεί να το ακούμε και να μην είμαστε συνέχεια σε αρμονία, πρέπει να είμαστε σε αρμονία. Ναι. Είς μου λίγο και για τις μαμάδες όπως είπαμε πριν που το βρίσκουν σαν όπως είπαμε μια ανακούφιση μετά από την κοινή τη δύσκολη μέρα ιδιαίτερα με τα παιδιά. Άντε άμα έχεις ένα παιδί ίσως να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Πολλές μαμάδες έχουν τρία-τέσσερα να χειριστούν και πώς βγαίνει όλο αυτό το στρες με στην καθημερινότητά τους και τι μπορούν να αλλάξουν. Ε, Δυστυχώ υπάρχει αυτό το mommy wine culture που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί ε, η αλήθεια είναι ότι η υποτοβιομηχανία ήθελε να στραφεί προς την γυναίκα γενικότερα. Ε, Πάντω, το πολλέ πολλές φορές είναι η γυναίκα. Το είχαμε δει και παλιότερα με το τσιγάρο που. Mm -hmm. ε, να τη ρίξουμε το άγχος, Μετά έχει έρθει το "value" ότι ήταν ο mommy's best helper. Οπότε τώρα ήταν το τρίτο κομμάτι που δεν είχε ενταχθεί τόσο πολύ το γυναικείο φίλο, ήταν το αλκοόλ. Οπότε μπήκε σε όλο αυτό το πράγμα και το αλκοόλ, γιατί η γυναίκα, επειδή αναλαμβάνει πάρα πολλού ρόλου, ε, έρχεται σαφώ και πιέζεται πάρα πολύ στο τέλο τη ημέρα και χρειάζεται κάτι γρήγορο και άμεσο. Μόνο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα γρήγορα και άμεσα τι περισσότερε φορέ μα παίρνουν και κάτι γρήγορα και άμεσα. Ε, οπότε. Το αλκοόλ μπορεί να λειτουργεί ε, εύκολα σαν ε, ένας αποσυμπιεστής της ημέρας, αλλά δυστυχώς εκπαιδεύει τη γυναίκα στο να νιώθει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της και άρα χρειάζεται συνέχεια κάτι να τη βοηθήσει. Σβήνει ένα ενδεχομένω οικογενειακό πρόβλημα, δηλαδή τη μαθαίνει να μην βάζει τα σωστά όρια και να ζητήσει βοήθεια από το σύντροφο, από τα παιδιά τα ίδια, γιατί σβήνει το πρόβλημα, άρα ένα πρόβλημα διαιωνίζεται. Και την κάνει συνέχεια να νιώσει τύψει και ενοχέ για αυτό που έχει κάνει. Γιατί σίγουρα ξυπνάει την επόμενη μέρα και επειδή έχει όλη αυτή τη βαριά διάθεση, έχει πάρει και τι έξτρα θερμίδε, έχει δει και το σώμα τη φρισμένο, έχει πει πάλι γιατί πάλι. Και αρχίζει λοιπόν η γυναίκα από εκεί που θέλει mm -hmm. πραγματικά βοήθεια, γιατί ναι, είναι ένα απαντητικό ρόλο και πρέπει να στηρίζουμε τη γυναίκα, ε, να νιώθει ότι η μόνη τη λύση είναι. Να παίρνει την ένταση τη ημέρα με το αλκοόλ γιατί είναι στιγμιαία μία ανακούφιση. Τελικά όμω τη γυρίζει μπούμεραν και νιώθει πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό τη. Αυτό που μπορεί να κάνει λοιπόν είναι να βάλει ουσιαστικά όρια και να ξαναμοιράσει την τράπουλα. Να μοιράσει δηλαδή δουλειέ. Να μπορέσει να δει τη θέση τη μέσα στο σπίτι. Να μην είναι εκείνη που σα φουγκάρει, τα, τα, τα ρουφάει όλα. Ναι και να, βά, να, να, mm -hmm. να, να βάλει, δηλαδή, τα, τα δικά της πλαίσια. Χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί πολλές γυναίκες νομίζουν ότι α, θα, θα λειτουργήσω εγωιστικά και δεν θα φροντίσω το παιδί μου, ή δεν θα φροντίσω τον άντρα μου. Ε, δεν φροντίζουμε κάποιον όταν τον κακό μαθαίνουμε. Πολύ βασικό. Οπότε ε, φροντίζουμε κάποιον όταν του μαθαίνουμε ότι όλοι μέσα σε μια οικογένεια είμαστε ίσοι και όλοι χρειαζόμαστε και να ξεκουραστούμε και ο ένας να φροντίζει τον άλλον είναι πολύ βασικό, καθώ και ιδιαίτερα οι γυναίκε. Για εμά του άνδρε είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, ορμονικά τουλάχιστον, γιατί έχουμε τον κύκλο τη θεσοστερόνη. Βλέπουμε όμω οι γυναίκε, επειδή περνάνε και από ένα κομμάτι περί εμινόπαυση, όπου τα πράγματα αλλάζουν, ότι ακολουθούσαν πριν δεν δουλεύει. Συνήθω και επειδή συνεργάζομαι με αρκετέ γυναίκε, βλέπουμε έκανα πέντε μέρε λίγο, δεν έτρωγα πάνω κάτω τίποτα, έκανα και λίγο γυμναστική και φεύγανε 5-6 κιλά. Τώρα αυτό. Δεν λειτουργεί και βλέπουμε ότι είναι ένα τεράστιο σαμποτάρισμα για την καθημερινότητα τους ε, πες μου όμως λίγο ποια είναι τα σημάδια που το σώμα δίνει από μόνο ότι έχουμε κάποια συμπτώματα και φωνάζει τα οποία εμείς επειδή δεν είμαστε σε αυτή την αρμονία την οποία μιλήσαμε μας δείχνει ότι ξέρεις κάτι enough is enough ναι νομίζω ότι ε, το έντερο μιλάει πολύ γρήγορα mm -hmm. ε, και σε διάθεση και σε σώμα. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολύ περισμένη την κοιλιακή χώρα, βλέπουμε πάρα πολύ χαμηλή τη διάθεση και είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο σινιάλο μαζί με το στομάχι και την, αυτέ όλες αυτές τις διαταραχές και τον πόνο και τα κιλά που δεν φεύγουν και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ένα ότι το σώμα μας βρίσκεται σε μια κατάσταση πάλι συφυγή διαρκώς. Δηλαδή το στρες και η κορτιζόλη που ε, είναι γεμάτη μέσα στο σώμα, ό, όσο καταναλώνουμε αλκοόλ, γιατί το αλκοόλ, αυτό που μας προσφέρει σε βάθος χρόνου, είναι πάρα πολύ υψηλές ε, μονάδες κορτιζόλης. Mm -hmm. Θα λέγαμε και λένε, λέγεται ότι κάθε ποτήρι κρασί στην ουσία γεμίζει με τρει ώρες στρες στο σώμα μετά, γιατί η κατάσταση της τέρησης στην οποία μπαίνει ο οργανισμός όταν φεύγει το αλκοόλ από το αίμα σε γεμίζει με κορτιζόλι. Οπότε μπορεί να ας πούμε να έχεις καταναλώσει αλκοόλ την Παρασκευή Σάββατο Κυριακή και μέχρι την Τετάρτη Πέμπτη να είσαι down και με κακή διάθεση και με πρισμένο σώμα γιατί το αλκοόλ κάνει μέρες για να φύγει από το σώμα. Όλοι κρατάμε στο μυαλό μας τις ευεργετικές ιδιότητες τις πρώτες δύο ώρες και ξέρουμε. το αποτέλεσμα. Όμω ο λογαριασμό γίνεται στο τέλο. Δεν γίνεται στην αρχή. Γιατί μια ουσία όταν μπαίνει μέσα μα, βγαίνει και από μέσα μα. Και αυτό όταν το αλκοόλ όταν βγαίνει από μέσα μα είναι που δημιουργεί όλα αυτά τα πρεξίματα, το πρόβλημα με το έντερο, πολύ σοβαρό πρόβλημα με το έντερο, mm. πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το έντερο, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με πόνο κεφάλους, οι μικρανίες, ο εγκέφαλος υποφέρει, όπως είπαμε και πριν, με την κατανάλωση αλκοόλ, οπότε θα έλεγα ότι όταν κάποιο βιώνει έντονο, έντονο πρόβλημα με το στομάχι, με την πέψη, με το έντερο και έχει έντονους πονοκεφάλους, είναι τρία πολύ σημαντικά κομμάτια, πονοκέφαλοι, το έντερο και το στομάχι που σου λέει το σώμα σου ότι κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Αυτό που μπαίνει μέσα κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι σίγουρα. <laughs> Θέλει διακοπή. Ναι. Όπω γιατί και η κορτιζόλη βλέπουμε, ιδιαίτερα επειδή όσοι δεν γνωρίζουν για την κορτιζόλη, ότι είναι τι βραδινέ ώρε για να κάνουμε την αποκατάσταση την οποία χρειάζεται και αργότερα το πρωί. Επειδή βγάζει ε, ε, γλυκόζι από το αποθηκευμένο γλυκογόνο για να ξυπνήσουμε, αλλιώ θα ήμασταν σε κόμμα. Ξυπνάμε το πρωί και αργότερα με στη μέρα πέφτει. Αλλά όπω είπαμε, υψηλέ ε, δόσει στην ουσία κορτιζόλη mm. μα ε, δημιουργούν ε, χρόνια προβλήματα και έχουμε και χρόνια υψηλή κορτιζόλη πλέον. Μόνο και μόνο από το στρε με στην καθημερινότητα βάζουμε και το αλκοόλ, βάζουμε και άλλα πράγματα και ιδιαίτερα μια κακή διατροφή, mm -hmm. η οποία συσχετίζεται με, ε, με όλο αυτό εδώ τον το, το κύκλο τον οποίο βλέπουμε και θέλω να παραμείνουμε λίγο και στο έντερο και να δούμε τη σύνδεσή του με, με τα αυτοάνωσα και τον καρκίνο mm -hmm. πώς δηλαδή βλέπουμε ότι και ιδιαίτερα σε μεγάλο ποσοστό εδώ είπαμε 15 και 50% βλέπουμε από τη βάση αναφοράς για καρκίνο του μαστού όπου το έντερο είναι ο πυρήνας του ανοσοποιητικού μας γνωρίζουμε ότι κάποιο που έχει αυτό μας σίγουρα έχει μια κακή έντερική λειτουργία Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να νιώσει νοχελικό, υπάρχει κάποιο time frame όπου αρχίζει και νιώθει ότι το ανοσοποιητικό του δεν δουλεύει όπω πρέπει κτλ. Ε, με στη μέρα ή σε βάθο χρόνου. Σίγουρα σε, σε βάθο χρόνου. Ε, ε, επειδή έχει να κάνει με την καταναλωση mm -hmm. και έχει να κάνει και με το σώμα του καθενό, το βάρο του, το γένος του. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα που μπαίνουν ε, τα, παράγοντες. τα παράγοντες δεν μπορούμε να πούμε πόσο γρήγορα μπορεί mm -hmm. να χτυπήσει αυτό το καμπανάκι σε κάποιον ε, σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το αλκοόλ ό,τι κάνει στα μικρόβια στα χέρια μα, γιατί δεν αλλάζει σύσταση, ούτε δεν μονοποιούμε εδώ το αλκοόλ. Είναι μια εξαιρετική ουσία η οποία μα βοηθάει πάρα πολύ σε να σκοτώνει μικρόβια, να καθαρίζει επιφάνειες mm -hmm. Δηλαδή, έχει κάποιου πολύ συγκεκριμένου ε, ρόλου που σίγουρα ό,τι κάνει έξω από μα, κάνει και μέσα σε εμά. Δηλαδή, όταν βάζουμε ε, το αλκοόλ για να καθαρίζουμε τα χέρια μα από τα μικρόβια, όταν το βάζουμε μέσα μα, σκουπίζει. Πάντα. Τα πάντα. Ό,τι μικρόβιο υπάρχει μέσα στο έντερο, το μικροβίωμα δηλαδή, που είναι απαραίτητο για, την, για το έντερό μας, το σκοτώνει. Από εκεί ξεκινάνε. Τώρα, πόσε φορέ θα το σκοτώνει για να νιώσει τελικά mm. ότι αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα, εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο. Σαφώ, σαφώ. Μίλησε μου λίγο και για το υπέροχο βιβλίο, το άνευ το οποίο έχει γράψει. Mm -hmm. Δώσε μα λίγο μερικά κλειδιά από ναι. αυτό το βιβλίο. Το άνευ προέκυψε ε, ακριβώ όταν εκείνη τη μέρα αποφάσισα να, να δω τι συμβαίνει με το αλκοόλ mm -hmm. ε, και αποφάσισα να το απομονώσω. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι θα σταματήσω να πίνω. Γιατί θεωρούσα πάντα πολύ σημαντικό το αλκοόλ στη ζωή μου. Ήθελα να το δω όμω, να το μελετήσω, να δω πώ μπορώ πούμε, να το περιορίσω, να το δω διαφορετικά. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω τότε μία αποτοξίνωση για να. Να βγω από το ρόλο μου και να το δω απ' έξω, σαν mm -hmm. παρατηρητή. Ε, και έτσι άρχισα να το ερευνώ. Να δω δηλαδή γιατί. Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω στο ένα που λέω κάθε φορά. Γιατί κάθε φορά μετά έχω τύψει και ενοχέ. Γιατί μπορεί κάποιε φορέ να ξυπνάω τρει ώρες το βράδυ μέσα στο στρε και να μην μπορώ μετά να ξανακοιμηθώ. Διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Και δεν μπορούσαμε τίποτα να τα εξηγήσω. Και επειδή μου αρέσει να εξηγώ τα πράγματα, γιατί έτσι τα κατανοώ καλύτερα και μπορώ να τοποθετώ το αντικείμενο εκεί που πρέπει, ξεκίνησα να ερευνώ το αλκοόλ. Και σε συνδυασμό με όλα αυτά τα ευεργετήματα που ένιωθα, ε, μη βάζοντα το μέσα μου τη διάβγεια, το καταπληκτικό ύπνο, το ξεπρίξιμο, ε, την ενέργεια. Και συγκεντρώνοντα όλα αυτά τα στοιχεία που μάθαινα για το αλκοόλ που συζητάμε αυτή τη στιγμή, πόσο βλαβερό είναι, πόσο πολύ επηρεάζει τον εγκεφαλό μα, πόσο πολύ επηρεάζει το σώμα μα, πόσο αλλάζει όλη μα την ψυχοσύνθεση και μα κάνει να πιστεύουμε άλλα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν πραγματικά, πόσου ρόλου του δίνουμε και πόσο τελικά εγκλωβισμένοι είμαστε σε μια πραγματικότητα που ούτε καν τη φανταζόμαστε, mm -hmm. σκέφτηκα ότι θέλω να μοιραστώ όλο αυτό με τον κόσμο. Γιατί όταν ανησυχεί για το πόσο πίνει. Που είναι χαρακτηριστικό των gray area drinkers. Αυτό yeah. Ήμουνα μία gray area drinker, γιατί οι gray area drinkers ανησυχούν πάρα πολύ για το πόσο πίνουν κρυφά. Mm -hmm. Γιατί γύρω του οι περισσότεροι πίνουν όσο και εκείνοι ή και περισσότερο. Οπότε πάντα δίνουν δικαιολογίε. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό yeah. ενό gray area drinker, να δίνει δικαιολογίε. Σήμερα είναι Τετάρτη με καλέσαν οπότε θα πιω, δεν πειράζει. Ε, έτσι κι αλλιώ θα βγω με τη Μαρία που πίνει πολύ περισσότερο από μένα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, Δίνει λοιπόν όλε αυτέ τι ε, δικαιολογίε, αλλά μέσα σου ανησυχεί πάρα πολύ και νομίζω ότι συμβαίνει μόνο σε σένα αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Όταν λοιπόν διαβάζοντα, μελετώντα και ερευνώντα είδα ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει σε εκατομμύρια ανθρώπου, θεώρησα ότι ε, ήθελα να, να το πω και εδώ. Ήθελα να μοιραστώ όλη αυτή την εμπειρία και να δώσω ένα χώρο σε κάθε άλλον άνθρωπο που βιώνει το ίδιο πράγμα με μένα να καταλάβει ότι καταρχήν δεν είναι μόνο. Εξαιρετικά. Κατά δεύτερον όλο αυτό που του συμβαίνει είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί καταναλώνει μια τοξική ουσία που επηρεάζει πάρα πολύ το σώμα και την ψυχή του και κατά τρίτον υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσει. Και αυτό πραγματεύεται και το βιβλίο. Το βιβλίο στο πρώτο μέρος δίνει με πλήρη λεπτομέρεια το τι είναι το αλκοόλ και τι μας προκαλεί στο σώμα. Στο δεύτερο μέρος μιλάει για όλους αυτούς τους ρόλους δεν μπορώ να διασκεδάσω χωρί να πιω, δεν μπορώ να συνδεθώ με του φίλου μου χωρί να, mm. να, να πιω, δεν μπορώ να κάνω σεξ χωρί να πιω, δεν μπορώ να πάω διακοπέ χωρί να πιω. Όλου λοιπόν του ρόλου. Καταρρύπτει όλου αυτού του μύθου που χτίζουμε γύρω από αυτήν την ουσία. Και το, τρί, ε, και το τρίτο μέρο είναι το αντίδοτο. Είναι σαν να λέμε το αλκοόλ, το περιγράφω σαν ένα μαγικό φίλτρο. Mm -hmm που το πίνουμε, μα δίνουν όλε αυτέ τις μαγικέ δυνάμει του κοινωνικού, του βοητευτικού, όλε αυτέ τις μαγικέ δυνάμει. Και το τρίτο μέρο είναι το αντίδοτο. Πώ λοιπόν μπορώ να πάρω πίσω όλε αυτέ τι δυνάμει που έχω δώσει κάπου αλλού και να γίνω εγώ ο κυρίαρχο ξανά του mm, παιχνιδιού. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ε, Πε μου λίγο τώρα, ε, πώ μπορεί κάποιο να ξεκινήσει για να κάνει το πρώτο βήμα και α το πούμε, να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για όσου είναι σε, αυτό το, σε αυτή την κρίζα ζώνη. Και αυτοί το σκέφτονται χωρί να, όπω έχουμε αυτά τα πισωγυρίσματα. Και αν χρειαστούν περαιτέρω βοήθεια, πού μπορούν να βρουν εσένα για να του βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. ο, mm -hmm. ε, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, η διαφορά δηλαδή, είναι να μάθουμε πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να κόψουν το αλκοόλ κόβονται στο αλκοόλ. Mm -hmm. ε, Όπω προσπαθούν ας πούμε, να κάνουν μια διέτα... και κόβουν το φαγητό. Ε, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι όμω. Αυτή είναι η πράξη. Είναι, πρέπει πρώτα να δούμε γιατί καταναλώνουμε το αλκοόλ, ε, πόσο συνδεδεμένοι είμαστε μαζί του και τι μα οδηγεί τελικά στο να θέλουμε να καταναλώνουμε ξανά και ξανά το αλκοόλ. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βγούμε λίγο έξω από τη σχέση και να γίνουμε αυτός ο παρατηρητής που είπα και πριν. Σίγουρα πρέπει να απομακρύνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα την ουσία γιατί όσο την καταναλώνουμε επηρεαζόμαστε άρα δεν έχουμε αυτή τη διάβγεια να δούμε τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα. Πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι είναι να μελετήσω. Πρέπει να μάθω τι είναι αυτό που βάζω μέσα μου. Πρέπει να μάθω αν αυτό που βάζω μέσα μου με εξυπηρετεί τι μου εξυπηρετεί ούτω ώστε να μπορέσω να απομυθοποιήσω λιγάκι όλο αυτό το πράγμα που νομίζω ότι μου κάνει ουσία γιατί αν απλά κόβω το αλκοόλ και μέσα μου θεωρώ ότι είναι το ελξίριο της ζωής mm. και είναι σίγουρα αυτό που θα αναβαθμίσει τη βραδιά μου και σίγουρα αυτό που θα με συνδέσει με τους φίλους μου μπορεί να, να σφίγγω τα δόντια μου και να κρατιέμαι ένα μήνα δύο μήνες αλλά όσο το έχω ψηλά μέσα μου δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψω εκείνο Οπότε πρέπει λιγάκι να ξεκινήσουμε με... από εμά, βλέποντα λίγο τον εαυτό μα, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της αυτογνωσία και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να αποδεχθούμε ότι ξέρει κάτι, κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί δεν πειράζει. Μακάρι να μπορούσαμε να παραδεχόμαστε τον εαυτό μα ότι έχουμε πρόβλημα, γιατί έτσι ξεκινάει. Αυτογνωσία, αυτογνωσία, Ναι. Η αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα όταν δεν αποδεχόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα. Άρα το πρώτο βήμα είναι να, να πούμε ότι κάπου κάτι έχει χαθεί. Ναι. Χωρί όμω κριτική. Δεν χρειάζεται να, να, να βάλουμε τον εαυτό μα ή να κατηγορούμε τον εαυτό μα γι' αυτό. Έ, έγινε αυτό. Συνέβη. Συνέβη. Τι κάνουμε είναι το θέμα. Το γιατί συνέβη, ίσω δεν είναι ο λόγο που πρέπει να ξεκινήσουμε. Ο λόγο αυτό που μα οδηγεί στο να ξεκινήσουμε είναι εάν μα εξυπηρετεί αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή για μένα η ερώτηση που κάνουν περισσότεροι είναι το, αυτό το Είμαι αλκοολικός, Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ και γεμίζουν με ένα φόβο. Ναι. Γιατί κατευθείαν έρχεται στο μυαλό αυτό πρέπει να κόψω το αλκοόλ για πάντα. Mm -hmm. Και αυτό το για πάντα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα απομακρύνει κάποιον από το να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Αλλά είναι. Η μεγαλύτερη δικαιολογία που δίνει ο κατώτερο εγκέφαλο ναι. σε εμά για να μας πείσει να μην κάνουμε τίποτα. Εντάξει, γιατί είναι μια δικαιολογία. Φυσικά και δεν ζούμε για πάντα, οπότε δεν μπορούμε να κόψουμε το αλμπόρ για πάντα. Πάντα ναι, <laughs> Το, το ίδιο είναι με του υδατάνθρακε που λέω και εγώ θα κόψω του υδατάνθρακε για πάντα. <laughs> για πάντα, πώ θα τα ακολουθήσω εγώ αυτά. Δεν υπάρχει το για πάντα. Mm -hmm. Το για πάντα είναι πλασματικό, είναι ένα ψέμα. Υπάρχει το τώρα. Mm -hmm. τώρα. Στο, στην εξίσωση, πώς διασκεδάζω και πώς νιώθω μετά. Mm -hmm. Τι υπερτερεί. Με εξυπηρετεί αυτή η ουσία πια. Δεν είμαι πια ενδεχομένω 18 χρονών που μπορεί να έχω άλλο μεταβολισμό, άλλε αντοχές... το σώμα μου να είναι ακόμα πολύ φρέσκο για να μπορεί να μεταβολίζει διαφορετικά τα πράγματα. Το ότι διασκέδαζα κάπω κάποτε δεν σημαίνει ότι παραμένω ίδιος ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Διαφορετικά δεν θα πήγε εξέλιξη, η εξέλιξη περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Να και το σώμα μα βοηθά στο να μα δείχνει τι πρέπει να κρατάμε μαζί μα, να παίρνουμε και να διατηρούμε μαζί μα ή όχι. Α ακούσουμε λοιπόν το σώμα μα που μα λέει ότι ξέρει κάτι. Είμαι αλκοολικό, δηλαδή. Είμαι αλκοολικό, φοβάμαι να το παραδεχθώ. Μη ρωτήσει, Είμαι αλκοολικό. Ρώτα, πόσε φορέ έχει σηκωθεί το πρωί και έχει πει Δεν θα ξαναπιώ ποτέ τόσο. Mm -hmm. Πόσε φορέ το έχει Καμία. Πόσε φορέ έχει πει. Ε, ας μην, πο, ποτέ, δεν θα ξαναπώ ποτέ. Πόσε φορέ μπορεί κάποιο να το έχει πει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Όταν υπονιώθει ότι αυτό το πράγμα το λε αρκετά συχνά, ίσω κάποια στιγμή πρέπει και να το κάνει. Ναι. Κάποια στιγμή για να δει πώ είναι. Στην πραγματικότητα. Mm. Σε εξυπηρετεί αυτό το πράγμα, σε εξυπηρετεί αυτή η εξέλιξη. Α το για πάντα. Το για πάντα δεν υπάρχει. Τώρα σε εξυπηρετεί αυτό που σου βγαίνει πηγαίνει από μέσα σου να το δεις λιγάκι λίγο πιο σοβαρά και να πειραματιστείς. Να ξεκινήσει με αυτή την περιέργεια, να ανοίξει αυτή η πόρτα και να δεις τι μπορεί να ακολουθήσει. Χωρίς φόβο και χωρίς κριτική. Ναι, yeah, yeah, πολύ σημαντικό βήματα, βασικά είναι βήματα. Σιγά σιγά δεν χρειάζεται βιασύνη. Και εγώ πιστεύω πάνω σε αυτό, πώ είναι με όλα, είτε είναι με τη διατροφή, είτε είναι με το αλκοόλ ή ακόμα και με, άλλα, και με άλλε ουσίε που πολύ χρησιμοποιούν. Mm -hmm. Χρειάζεται να πάει πολύ σιγά όλο αυτό. Ε, όπω είπα, πε μα πού μπορούμε να σε βρούμε. Είναι πολύ σημαντικό όποιο χρειάζεται βοήθεια να μπορεί να έρθει με κάποιον ο γνωρίζει το αντικείμενο mm -hmm. και να μπορέσει να βρει το δικό του χέρι βοηθεία πάνω σε αυτό. Mm -hmm. ε, στο site μου στο και στο instagram επίσης mm -hmm. που έχω τον λογαριασμό ANEF underscore alcohol κατ' oh, κατωπαύλα wow. ε, alcohol ε, που είναι ένα λογαριασμό σε το ξεκίνησα παράλληλα με το βιβλίο mm -hmm. ε, γιατί με ενδιαφέρει ουσιαστικά η ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτό το κομμάτι διότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση, δεν υπάρχει ενημέρωση Ευστυχώς. οπότε στόχος μου ήταν να βγω να μιλήσω με απλά mm. λόγια ε, χωρίς το φόβο αυτό. Δηλαδή χωρί εικόνε με τον μπουκάλι εξαπλωμένο, με τον ξαπλωμένο που κοιμάται. Γιατί όλε αυτέ οι εικόνε ε, δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τρομοκρατία, ναι. Και το ευρύ κοινό όμω υποφέρει, υποφέρει ναι. αυτή τη στιγμή. Και δεν ζητάει βοήθεια γιατί φοβάται πάρα πολύ μήπω ενταχθεί εκεί και δεν πρέπει να ξαναπεί ποτέ. Ενώ είπαμε, δεν κοιτάμε. Μια άλλη ομάδα κοιτάμε το πώς μπορώ εγώ να βιώνω μια καθημερινότητα με ποιότητα χωρίς τύψεις και ενοχές και χωρίς να αυτομαστιγώνουμε διαρκώς γιατί το έκανα αυτό πάλι. Αυτή είναι οι grey area drinkers. Οι mm. grey area drinkers αυτομαστιγώνονται διαρκώς και ζουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο μυαλά. Στο μυαλό που το βράδυ τους λέει έλα πόσο σου αξίζει να πιεις ένα κρασάκι ή και τρία. Mm. Και το πρωί Ξυπνάνε και το, αυτό, το ίδιο μυαλό τους λέει, δεν ντρέπεσαι, πάλι. Mm -hmm. Ζούνε λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτή τη γνωστική συμφωνία διαρκώς και για σκέψου πόσο, πόσο έντονο είναι να βλέπεις δύο ανθρώπους να τσακώνονται στο δρόμο. Mm -hmm. Πόσο κάνει και νιώθεις αυτό το πράγμα, mm -hmm. κατευθείαν. Για φαντάσου αυτό το πράγμα διαρκώς να σημαίνει μέσα σου. Δύο διαφορετικοί κόσμοι που εφάπτονται μεταξύ τους. Λοιπόν, Γιούλη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα με όλα αυτά τα υπέροχα θέματα που, και φυσικά τη γνώση που μα έδωσε σε αυτό. Ε, Όποιο θέλει, φυσικά, όπω είπαμε, θα βάλω στην περιγραφή να ακολουθήσει τη Γιούλη και να επικοινωνήσει μαζί τη. Αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα και φοβάται, όπω είπαμε, να κάνει το επόμενο βήμα, είναι πολύ σημαντικό για όλου μα. Όπω είπαμε, είναι με τη διατροφή, είναι με το αλκοόλ, είναι με όλα τα πράγματα στη ζωή. Πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει αυτό το, το για πάντα. Ε, θα πρέπει ο καθένα, γιατί υπάρχει η εξατομήκευση σε όλα, έτσι είναι και με αυτό. Ε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι, να πατήσετε like και να μοιραστείτε το βίντεο. Instagram, Twitter, γκριγκοσχίτο και Απόλο Καψάλη και γκριγκοσχίτο.gr για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Έτσι, όπω πάντα, θα σα δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλου.